Καλησπέρα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Την Κυριακή ο πατραϊκός λαός ολοκληρώνει τον αγώνα του. Ολοκληρώνει έναν αγώνα για να παραμείνει ο Δήμος στα χέρια του λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα χρόνια πορευτήκαμε μαζί ένα δρόμο δύσκολο, μακρύ, αλλά ταυτόχρονα και όμορφο. Πορευτήκαμε με το δίκιο, με την αλήθεια, τίμια, καθαρά, με ατελείωτη δουλειά για την προκοπή της πόλης μας, των ανθρώπων της βιοπάλης, της δημιουργίας. Στο δρόμο αυτό δεν ήμασταν με όλους. Διαλέξαμε μετερίζι. Είπαμε ότι θα είμαστε με αυτούς που χτίζουν την πόλη μας, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους εμπόρους, τους αγρότες που καταστρέφονται, τους κτηνοτρόφους. Και θα είμαστε απέναντι σε αυτούς που ζουν από τον ιδρώτα αυτών που εργάζονται, απέναντι σε αυτούς που νομίζουν ότι χαζέψαμε και θα τους τα αφήνουμε όλα να λωνίζουν. Παλέψαμε και παλεύουμε σε εχθρικό περιβάλλον. Δυστυχώς, κυριαρχεί η πλουτοκρατία και τα στηρίγματά τους. Όλοι μαζί δεν περιγράφαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Αναζητούμε την αιτία. Αυτό είναι η βάση για να κάνεις οποιοδήποτε σοβαρό, να έχεις προβληματισμό, σχεδιασμό για να προχωράς μπροστά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί το 2023, σε μια εποχή που η επιστήμη και η τεχνική είναι στο απόγειό της, που μπορούμε και πάμε στον Άρη και παίρνουμε τα πετρώματά του και τα μελετούμε, που μπορούμε να πάμε στην Αθία την πλευρά της Σελήνης για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, που κάποιοι ετοιμάζουν ταξιδάκια στο διάστημα, άλλοι πηγαίνουν στους ωκεανούς, γιατί εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα όνειρα της νεολαίας μας? Γιατί υπάρχει ανεργία? Γιατί υπάρχει φτώχεια? Γιατί δεν δουλειά με χωρίς δικαιώματα? Ποιος είναι αυτός που μας στερεί όλα αυτά που δικαιούμαστε? Ο αντίπαλός μας είναι γνωστός. Είναι οι κάτοχοι του πλούτου και οι κυβερνώντες που τους υπηρετούν. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια ενωμένοι τους αντιπαλέψαμε και είμαστε περήφανοι για το έργο που έγινε και που γίνεται και θα γίνει, για τις ανάσες που προσφέραμε στους βιοπαλαιστές της πόλης μας, σε αυτούς που τους εξώθησε το σύστημα στο περιθώριο και νόμισε ότι ξεμπέρδεψε με αυτούς. Βοηθούσαμε όχι για φιλανθρωπία, αλλά για να σηκώσουν το ανάστημά τους, να φτιάξουμε το μεγάλο ποτάμι που κάποια στιγμή θα επικρατήσει και θα έχουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν γιοτέψαμε μπροστά στις δυσκολίες. Τη Δευτέρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Πάτρα θα πρέπει να δει τι δημοτική αρχή θα έχουμε. Αυτό όμως το αποφασίζουμε την Κυριακή. Θα έχουμε δημοτική αρχή μπροστάρι να εκπροσωπεί τους αδύναμους, να μάχεται δίπλα τους, να είναι δίπλα στους λαϊκούς φορείς για τις λαϊκές ανάγκες. Θα έχουμε δημοτική αρχή που θα αγωνίζεται να έχει η πόλη μας υποδομές, θα έχει η πόλη μας έργα, θα έχει η πόλη μας νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα έχουμε αθλητισμό για τα παιδιά μας, θα έχουμε παιδεία, σχολεία που να είναι σύγχρονα, να ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών μας. Θα έχουμε πολιτισμό που θα μπορεί να κουμπάει την ψυχή του λαϊκού ανθρώπου, να του δώσει ανάταση για να μπορεί να πορεύεται. Τα παιδιά μας θα έχουν το στήριγμα αυτό της δημοτικής αρχής. Ή θα έχουμε μία δημοτική αρχή κυβερνητική, σύμμαχο του συστήματος και των αναγκών τους, προσκυνημένους, υπάκουους, αμορτεσέρ για να παίρνουν τους κραδασμούς, για να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των κυβερνώντων και αυτό που κατέχουν τον πλούτο. Αυτοί λένε
και φθαρσός βγαίνουν και το είπανε και όλη αυτή την περίοδο, δεν θέλουν κινητοποιήσεις. Δεν θέλουν συγκεντρώσεις σαν αυτές εδώ που κάνουμε. Αυτοί θα πηγαίνουν να χτυπούν την πόρτα του Υπουργείου και αν τους πούν ότι αυτό δεν είναι εφικτό, θα φεύγουνε και θα έρχονται εδώ και θα βρίσκουν επιχειρήματα για να προστατεύσουν τους κυβερνώντες, γιατί ο λόγος που βγάζουν σπυράκια όταν εμείς κινητοποιούμαστε, ποιος είναι? Τι κάνουμε στις κινητοποιήσεις? Τι κάνουμε σήμερα εμείς εδώ? Βρισκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και αποκτούμε δύναμη. Αλλιώς τι θα είχαμε? Ο καθένας μόνος του είναι μόνος του. Εμείς όμως εδώ είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Εδώ συγκεντρώνουμε τη δύναμη. Στις πορείες μας, στις κινητοποιήσεις, τι βγάζουμε? Ότι μπορούμε, είμαστε πολλοί και είναι λίγοι. Μας φοβούνται. Και τα παιδάκια που θέλουν να έρθουν να γίνουν δημοτική αρχή, τι έχουν καταλάβει? Ότι πρέπει να προστατεύσουν το σύστημα. Γιατί οι κινητοποιήσεις για τα δίκαια του λαού πυρπολεί την καρδιά πολλών και δεν θα είναι μακριά η στιγμή που αυτοί που καθίσαν στο σβέρκο μας θα δουν ότι θα μπορέσουμε να τους ανατρέψουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εμείς τη Δευτέρα και ο πατραϊκός λαός δεν θέλει να προσθέσει ένα ακόμα εμπόδιο στις δίκαιες διεκδικήσεις του. Έχουμε αυτούς που καθίσαν στο σβέρκο μας. Έχουμε και αυτούς που κυβερνούν και οι οποίοι τι μας λένε χρόνια τώρα? Η ανάπτυξη. Και όταν λένε ανάπτυξη εννοούν την ανάπτυξη των λίγων, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κερδίζουν και εμείς που θα δουλεύουμε για να κερδίζουν εκείνοι. Και όταν λένε για επενδύσεις, μιλούν για τις επενδύσεις για τα συμφέροντα και τα κέρδη τους και όχι για αυτό που επενδύουμε εμείς και είναι οι ανάγκες των παιδιών μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Δήμος είναι μια κρατική υπηρεσία. Τις αρμοδιότητες που έχουμε μας τις δίνουν αυτοί μέσα από τους νόμους τους. Αλλά τι κάνουν οι έξυπνοι? Δεν δίνουν τα εργαλεία. Μας δίνουν και μας λένε πηγαίνετε να κάνετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Τα εργαλεία ποια είναι για ένα Δήμο? Είναι χρηματοδότηση, είναι οι εργαζόμενοι, είναι το θεσμικό πλαίσιο. Όταν δεν δίνεις τα χρήματα σε μία πόλη για να πάει η Δημοτική Αρχή να κάνει τα έργα, τι γίνεται η Δημοτική Αρχή? Γίνεται ο σάκος του μπόξ για να αποκρούει αυτά που δέχεται από τις ανάγκες και αυτοί που έχουν το χρήμα και την υποχρέωση να τα δώσουν, πού τα πάνε τα χρήματα? Πού πηγαίνουν τα χρήματα του πατραϊκού λαού? 91 εκατομμύρια πρέπει να είχαμε κάθε χρόνο που θα κάναμε την Πάτρα όπως την ονειρευόμαστε 10 φορές καλύτερα. Τα χρήματα όμως που μας δίνουν είναι 24 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Τα 67 που πάνε. Είπα προηγουμένως για τις αιτίες. Για να σκεφτούμε ένα δευτερόλεπτο. Τα 67 εκατομμύρια πάνε στη θάλασσα. Μιλούμε για το σύστημα. Μιλούμε ότι αυτοί υπηρετούν το σύστημα. Και πώς γίνεται η υπηρέτηση του συστήματος? Τα χρήματα μας που αυτοί συγκεντρώνουν μέσω της μεγάλης φορολόγησης που δεχόμαστε θα πάνε σε αυτούς για το καλό μας, για την ανάπτυξη, γιατί αυτοί θα πρέπει να κάνουν τα συγκροτήματά τους, οι εφοπλιστάδες, τις επιχειρήσεις τους, αλλά με τα δικά μας χρήματα και όχι με τα δικά τους. Με το δικό μας ιδρώτα και όχι με το δικό τους. Αυτό τι έχει αποτέλεσμα? Όταν μας λείπουν 67 εκατομμύρια, εμείς με το μάτι θα κάνουμε τα έργα? Εμείς θα πηγαίνουμε και θα λέμε με τα λόγια ότι θα κάνουμε? Τι έχουμε μπροστά μας επομένως? Τεράστιες δυσκολίες. Και για να δούμε πώς στεκόμαστε εμείς και για να δούμε πώς στέκεται και η παράταξη του συστήματος. Αυτή η παράταξη ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 4 ολόκληρα χρόνια. Είδατε ποτέ μία ανακοίνωση η οποία να λέει ότι χρειαζόμαστε τα χρήματα τα οποία οφείλουν βάσει της νομοθεσίας να μας δώσουν? Σημουδιά. Τι λένε? Εντάξει, όλα από το κράτος θα τα πάρουμε. Μα το κράτος από πού τα παίρνει? Από εμάς. Και εμείς θα χτίζουμε την πόλη μας με δεύτερη φορολόγηση? Ποιους προστατεύουνε? Ποιους προστατεύουνε? Δεν προστατεύουν αυτούς που παίρνουν το χρήμα και θέλουν να μας κλείσουν τα μάτια. Αυτούς θέλουμε. Τους ρωτούμε και από αυτό εδώ το βήμα και καλούμε τον πατραϊκό λαό να κρίνει.
Γιατί τα σχολεία μας δεν έχουν τα χρήματα που πρέπει για να κάνουμε τις αυλές, τα γυμναστήριά μας, να μπορούμε να τα συντηρούμε που το κάνουμε εμείς, αλλά να το συντηρούμε με τα χρήματα που δικαιούμαστε. Γιατί μας δίνουν πενταροδεκάρες για τη συντήρηση των σχολείων. Γνωρίζετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι για τις καθαρίστριες που μας έχουν πει ότι που είναι υποχρέωσή τους να τις πληρώνουν, τι μας λένε? Για 2 ώρες, για 3 ώρες. Τα παιδιά μας στο σχολείο, το σχολείο θα είναι καθαρό για 2 και 3 ώρες. Και τις άλλες ώρες, και τι κάνουμε εμείς? Πηγαίνουμε με χρήματα που παίρνουμε από άλλες ανάγκες και δίνουμε 400.000 ευρώ για να καλύψουμε αυτό που δεν μας δίνουν. Στον αθλητισμό, 0. Στον πολιτισμό, 0. Στην κοινωνικό οργανισμό, 0. Βρεφονιπιακούς σταθμούς μας τους έδωσαν που ήσαν κρατικοί με την υποχρέωση ότι θα μας δώσουν τα χρήματα. Το κράτησαν λίγα χρόνια και μετά είπαν όχι, το παραχωρούμε στον Δήμο και κάνε Δήμα, μπες στην αγορά και ψάξε να βρεις βάουτσερ, δηλαδή ανταγωνισμός να βρούμε κάποια χρηματοδότηση. Τι ετοιμάζουν τώρα? Ετοιμάζουν τη συγχώνευση των νομικών προσώπων στην ίδια κατεύθυνση. Να ξεκονομήσουν τα χρήματα και μετά να μας τα εγκαταλείψουν και να πούμε σιγά που θέλετε κι εσείς πολιτισμό, σιγά που έχετε κι εσείς κοινωνικές ανάγκες, γιατί οι ανάγκες των αφεντικών είναι μεγαλύτερες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σε αυτό το κομμάτι που έλεγα προηγουμένως, υπήρχε αυτή η παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι έλεγε? Να δώσει για τον αθλητισμό, να δώσουμε στα σωματεία. Από πού θα πάρουμε να δώσουμε στα σωματεία? Δεν ξέρανε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν δίνει δεκάρα και ο Δήμος που δεν παίρνει τα χρήματα που πρέπει, από πού θα έδινε στα σωματεία? Αγαπητές φίλες και φίλοι, ένα λεπτό, έχουμε και τη φωνή που την ταλαιπωρήσαμε. Αυτοί που συγκεντρώνουν τους φόρους είναι έξυπνοι και χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους που είναι εισβόλυδες ανά την Ελλάδα. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ήσανε πολύ εισβόλυδες. Και τι κάνανε? Περιγράφανε, προστατεύανε τους κυβερνώντες. Δεν πηγαίναμε να κάνουμε, βεβαίως έχουμε ανάγκες, αλλά όχι να τις διεκδικήσουμε, μην τζαλακωθεί η εικόνα του κυβερνώντα, γιατί αυτή είναι η υποπροστασία. Στο συμπολίτης να έχει τα δικαιώματά του ή οι κυβερνώντες διάλεγαν τους κυβερνώντες. Πάμε στο θέμα των εργαζομένων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εμείς λέμε για τον Δήμο και είπα εγώ προηγουμένως, Δήμος, χρήματα, δεν έχει σπουγγί, δεν υπάρχουν με λόγια, δεν γίνονται τα πράγματα. Λέγε όνειρα, λέγε κουβέντα, από προσανατολίζεις. Δεν μιλάς για το κρίσιμο θέμα, ποιος πληρώνει. Πάμε στους εργαζόμενους. Απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Λέει κάποιος, εντάξει, απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Δεν απαγορεύονται όμως οι συνταξιοδοτήσεις. Δεν απαγορεύεται να αρρωσταίνουν οι εργαζόμενοι μας. Και τι γίνεται τότε? Ο Δήμος συρρυκνώνεται. Και αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από τους κυβερνώντες, από τους κύριους που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του κυρίου Σβόλη. Βγήκε ο κύριος Σβόλης ποτέ να πει καταγγέλουμε την κυβέρνηση γιατί είναι ύπουλος ο σκοπός της? Για ποιο λόγο δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό και δεν γίνονται προσλήψεις? Γιατί ο σκοπός τους είναι ένας, ο Δήμος να γίνει ελεκτικός μηχανισμός και να δίνεται η δουλειά έξω, να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Και ξαναεπανερχόμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Όταν ένας εργαζόμενος μετά από τόσα χρόνια πηγαίνει στη σύνταξη ή φεύγει για άλλους λόγους, τι χάνει μία χώρα και τι χάνει μία πόλη? Ο εργαζόμενος είναι ένα κεφάλαιο, κεφάλαιο εμπειρίας, γιατί μέσα στα χρόνια έμαθε και έρχεσαι εσύ και τι λες? Φύγε,
χωρίς να φέρνεις ένα καινούριο, να παίρνει τη γνώση, την εμπειρία για να συνεχίσουμε. Και το κάνουν τυχαία αυτό? Όχι, γιατί ο σκοπός τους είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι να κάνουν κουμάντο. Και ερχόμαστε στον δήμαρχο, τον κύριο Σβόλη, που θέλει να γίνει δήμαρχος υποψήφιος. Εσύ βγήκες να πεις ποτέ για την ΔΕΙΑΠ, ένα μεγαλείο εργαζομένων, οι οποίοι φτιάξανε βιολογικό καθαρισμό επέκτασης, κάνανε δίκτυο αποχέτευσης 110 χιλιομέτρων, που κάνουν τις μελέτες για να έχουμε δηληστήριο, για να έχουμε δίκτυο ίδρυυσης 250 χιλιόμετρα. Ήρθες να πεις γιατί δεν προσλαμβάνονται 108 εργαζόμενοι που το ζητούμε χρόνια και χρόνια, για να έχουμε ανθρώπους να πάρουν αυτή την εμπειρία. Δεν το καταλαβαίνεις? Αν δεν το καταλαβαίνεις, πρόβλημα δεν κάνεις για δήμαρχος. Αν το καταλαβαίνεις και δεν θέλεις να προχωρήσει, πάλι έχεις πρόβλημα, διότι σκάνεις πλάτες για να γίνουν, να ιδιωτικοποιηθούν και όλο το θέμα του νερού να πάει πλέον, αφού δεν έχουμε εργαζόμενους, να μείνει η πόλη μας χωρίς αποχέτευση και ίδρυυση. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να το πάρει κάποιος. Και ο κάποιος ποιος είναι? Ποιοι είναι αυτοί? Την ένιωξε την κυβέρνηση και είπε ότι πήρε το ΤΑΙΠΕΔ, από το ΤΑΙΠΕΔ την ΕΙΔΑ και την, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Είναι πονηρούλιδες, αλλά και εμείς δεν είμαστε χαζοί. Το πήρες γιατί τους θέλετε ανώνυμη εταιρεία, και σιγά σιγά με συγχωνεύσεις να πάρετε την ίδρυυση, την αποχέτευση, τη ΔΕΙΑΠ και να την κάνετε καλό τη ψυχή των λίγων. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πάμε εμείς για θα συνεχίσουμε, διότι μπορεί να συζητάμε και εμείς να λέμε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο. Με ποιους θα το κάνεις αυτό ή εκείνο? Έχουμε κάνει εμείς διεύθυνση αυτεπιστασίας και μου λένε οι άλλοι δήμαρχοι στην Ελλάδα: τρελάθηκες ρε Πελετίδη. Γιατί? Γιατί οι άλλοι δήμαρχοι που κινούνται στο τόξο το δικό τους έχουν συμβιβαστεί και τι έχουν πει? Δεν μπορεί να υπάρχει αυτεπιστασία για να πάει να κάνει τα έργα που κάνουμε και θα παριθμίσω μερικά μετά από λίγο. Γιατί? Γιατί ο στόχος δεν υλοποιείται έτσι. Δεν μπορεί στην Πάτρα να κάνουν διεύθυνση αυτεπιστασίας να θέλουμε εργαζόμενους και οι άλλοι να λένε ότι αυτά θα πάνε στον επιχειρηματικό τομέα, θα ιδιωτικοποιηθούν. Πώς όμως εμείς θα έχουμε διεύθυνση αυτεπιστασίας? Χωρίς εργαζόμενους, με το μάτι, με τα λόγια, πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμες εργαζομένων. Ποιος θα σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση για να διεκδικήσει αυτούς τους εργαζόμενους? Τι κάνουμε εμείς με την αυτεπιστασία? Να ξεκινήσω λοιπόν και να πούμε πώς γίνανε 210 σχολεία ανακαίνιση πλήρως. Πώς έγινε? Επειδή βγαίνει ο Πελετίδης και μιλάει και γίνονται αυτά? Δεν υπάρχουν εκεί εργαζόμενοι που δουλεύουν? Ποιος πηγαίνει? Ο ηλεκτροχρωματιστής δεν θα είναι εκεί? Ο σοβατζής δεν θα είναι εκεί? Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος? Πώς γίνεται αυτή η ανακαίνιση? Έχετε παιδιά? Ρωτήστε τα παιδιά σας τι έγινε στα σχολεία. Υπάρχουν εδώ δάσκαλοι, καθηγητές. Τι έγινε στα σχολεία της πόλης μας αυτά τα χρόνια? Κοσμογονία. Γιατί μας δώσαν χρήματα? Είπαμε προηγουμένως, χρήματα δεν πήραμε. Τι δώσανε οι εργαζόμενοι εκεί? Την καρδιά τους. Τι λέει ο κύριος Βόλης? Βγήκε ποτέ να πει ότι χρειαζόμαστε εργαζόμενους? Κατήγγειλε τους πονηρούλιδες που θέλουν να γκρεμίσουν τα πάντα και να τα παραδώσουν? Όχι. Και ρωτώ πάλι, δεν τα ξέρει? Πρόβλημα. Δεν κάνεις για δημοτικό συμβούλος αν δεν μπορείς να τα ξέρεις? Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να κλείνεις τα ματάκια σου, γιατί όταν τα κλείνεις σαν αντιπολίτευση, σαν δημοτική αρχή, θα συντρίψεις αυτή την πόλη. Τι κάνει αυτή η αυτεπιστασία? Αγαπητές φίλες και φίλοι, πώς έγινε αυτό το νότιο πάρκο? Πώς έγινε? Αναρωτηθήκαμε. Τι έγινε? Ένα τεράστιο πάρκο. Από την αρχή στην θέμελα. Ποιοι το κάνανε αυτό? Οι εργαζόμενοι της αυτεπιστασίας και του Δήμου. Τι έγινε με το πάρκο στο Κόκκινο Μήλο? Ποιος το έκανε? Δεν το κάνανε οι εργαζόμενοι μας? Να πάμε στον Ελαιώνα στην παραλία, να πάμε στην πλατεία στην παραλία, να πάμε να πούμε το τι έγινε με την πλατεία στην Αθούπολη, να πάμε στη Λεύκα,
να πάμε στην Αγία Αλεξιώτισσα, να πάμε στον Πεγουλάκη, να πάμε στο Στούμπι, στο Γυροκομιό, στις χιλιάδες παρεμβάσεις στην πόλη μας. Πήραν είδηση όλοι αυτοί που μιλάνε με ποιους έγιναν όλα αυτά και γιατί δεν πρέπει να έχουμε μόνιμους να πολλαπλασιάζεται το έργο το οποίο κάνουμε. Να έχουμε μία δύναμη να φτιάχνουμε τα πάντα στην πόλη μας με τις δικές μας δυνάμεις. Γιατί μας το περιορίζουν? Μην ξεχνάτε αυτό που είπα προηγουμένως. Στόχος τους να κατεβάσουμε, να μην υπάρχουν εργαζόμενοι, γιατί θα είναι όριμο φρούτο. Θέλουν ελεγκτικό μηχανισμό, γι' αυτό δεν θέλουν εργάτες στο Δήμο. Θέλουμε μόνο επιστήμονες, οι οποίοι θα κάνουν τους διαγωνισμούς και θα κάθονται να κάνουν, να ελέγχουν τις προκηρύξεις και τον ανταγωνισμό των εταιριών, ποιος θα τους πάρει και ποιος θα τους ελέγχει. Είναι μόνο αυτό? Να πάμε λίγο στον ηλεκτροφωτισμό. Πήρε είδηση ο κύριος Βόλης τι γίνεται στην πόλη μας με τον ηλεκτροφωτισμό? Γιατί δεν έβγαλε μια καταγγελία και να πει ότι τι θα γίνει, κύριοι, θα πάρουμε μόνιμους εργαζόμενους ή όχι? Ποιοι πήγαν στα σχολεία και αλλάξαν όλες τις λάμπες και τις κάνανε LED 55.000? Ποιοι πήγαν εκεί και βάλανε ρελέ? Ποιοι πηγαίνουν κάθε μέρα στα σχολικά μας συγκροτήματα? Να πάμε παραπέρα, να πούμε ότι στην Αθήνα η προκομμένη εκεί πέρα δημοτική αρχή του Μπακογιάννη έδωσε 50 εκατομμυριάκια, σιγά και τι είναι 50 εκατομμύρια, σε έναν εργολάβο για να πάει να βάλει τα δημοτικά φωτιστικά σώματα LED. Εμείς τι κάναμε? Εμπιστευτήκαμε τους εργαζόμενούς μας, το μεγαλείο, και λέμε ότι εσύ εργαζόμενε δεν είσαι να πας να αλλάζεις τα λαμπάκια, εσύ είσαι ικανός να κάνεις τα πάντα. Και αγοράσαμε τις λάμπες σε κάτω από τη μισή τιμή σε σύγκριση με την Αθήνα, εξοικονομήσαμε χρήματα, έχουμε δημοτικό φωτισμό, αλλά τι άλλο έχουμε? Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι απογειώνονται γιατί παίρνουν ευθύνες και γιατί γίνονται κάτι άλλο, και μπορούμε επομένως με περηφάνεια να πούμε Χριστούγεννα που έρχονται, το καρναβάλι που έρχεται, ποιος επιμελείται τον στολισμό? Τι πληρώνει ο Δήμος Πατρέων και τι πληρώνουν στην Αθήνα? Τι κάνει ο κύριος Βόλης? Ξέρει αυτά τα πράγματα τι γίνονται? Πήρε είδηση ή νομίζει ότι θα πάει στις υπηρεσίες και θα πει και εγώ μαζί σας είμαι? Και 4 χρόνια μια ανακοίνωση, δεν το πήρε είδηση ότι δεν έχουμε εργαζόμενους? Και ίσως στο Δημοτικό Συμβούλιο σοβαρά και, θέλεις τώρα να γίνεις δήμαρχος? Ποιος εποπτεύει το φωτισμό στον Βιοπά? Ποιος εποπτεύει το φωτισμό στην Κανακάρη που αλλάξαμε σε LED τα φωτιστικά σώματα? Αγαπητές φίλες και φίλοι, την Κυριακή ψηφίζουμε και θα πρέπει να πάρουμε και άλλα πράγματα υπόψη μας. Ποιος θα είναι μαζί με τον πατραϊκό λαό? Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα, γιατί πρέπει να μιλάμε ώρες. Δίπλα μας τι έχουμε? Παραλιακή ζώνη. Εμείς που είμαστε, γιατί δεν βλέπουμε θάλασσα? Πού είναι η θάλασσα? Δεν το γνωρίζουν αυτό οι του κυρίου Σβόλη? Δεν είδανε ότι εδώ πέρα έγινε διαγωνισμός αρχιτεκτονικός και ότι είμαστε στα πρόθυρα να πάμε να αλλάξουμε την κατάσταση? Γνωρίζει όμως ο πατραϊκός λαός, αν τη Δευτέρα δεν είναι δημοτική αρχή λαϊκή συσπήρωση και είναι το παιδί του συστήματος, τι θα έχουμε εδώ πέρα? Τι ονειρεύονται? Εμπορικά κέντρα. Ποιοι θα πάνε στα εμπορικά κέντρα? Τι κάνει ένα εμπορικό κέντρο όταν βρίσκεται στην παραλία? Σβήνει καταρχήν όλους, είναι πάνω από την παραλία. Δηλαδή οι επαγγελματίες που λέγαμε ότι εμείς είμαστε οι μικρομεσαίοι, ποιος θα πάει σε αυτούς? Δεν θα πάει σε αυτό το οποίο έλκει? Και εκεί ποιοι θα πάνε? Αυτοί που έχουν χρήματα. Οι άλλοι και ο χαρακτήρας του, δηλαδή χάσαμε εμείς που κάναμε το Νότιο Πάρκο, η πόλη μας. Έχασε η πόλη μας που κάναμε το Έλος της Αγιάς. Έχασε η πόλη μας που κάναμε το κάμπινγκ, που έχουμε τις παραλίες μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δίπλα μας περνάει το τρένο. Το τρένο. Και το παιδί του συστήματος λέει ότι εγώ όσο πάει, ναι, ναι. Και πού ήσουν εσύ? Και πού ήταν η παράταξή σου στους αγώνες που δίναμε? Ήρθα κι εγώ, λέει, όταν έγινε η συνάντηση. Ψηφίσαμε και εμείς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ελάτε ρε φιλαράκο,
ψήφισες. Ναι, γιατί δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς. Πες μας μια καταγγελία που έβγαλες δημόσια, να πας να πεις ότι εσύ κυβέρνηση δεν κάνεις το χρέος σου απέναντι στην πόλη μας. Έβγαλε, καλύπτεσαι πίσω από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κουτοπονηριά όμως έχει μέτρο να βγάλει και αύριο. Και αύριο να βγάλει καταγγελία στην κυβέρνηση, γιατί μέχρι σήμερα δεν προχώρησε το τρένο. Γιατί λέει το τρένο δεν έρχεται, γιατί έμεινε στο Κιάτο. Αλήθεια, γιατί έμεινε το τρένο στο Κιάτο. Πριν 10 χρόνια έπρεπε να φτάσει εδώ. Πού φαγωθήκαν τα χρήματα, ποιος ευθύνεται γι' αυτό, γιατί δεν έφτασε εδώ το τρένο. Και που θα έρθει το τρένο, εμείς εδώ μπροστά τι θα έχουμε. Για σκεφτείτε μπροστά μας να έχουμε 3 μέτρα ηχοπετάσματα, τύχη άλλα 3 μέτρα. Είναι άδικο αυτό που διεκδικούμε και λέμε, υπογειοποίηση του τρένου, γραμμικό πάρκο. Ο δημόσιος χώρος που κατακτάει η πόλη μας είναι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Ποιες ανάγκες καλύπτει αυτό? Δεν καλύπτει τις ανάγκες του λαού? Και τι είναι που θέλουν να μιλήσουν και για ανάπτυξη? Δεν είναι αυτό ανάπτυξη? Δεν μιλούν για ομορφιά? Δεν είναι αυτό ομορφιά? Ποιοι ήσαν αντίπαλοι στην πορεία μας αυτή για το τρένο? Όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί σήμερα λένε μέχρι την Κανελοπούλου, λέει ο κύριος Βόλης. Γιατί κύριε Βόλη? Α, πάρετε λέει και λίγα μέτρα. Αν πάρουμε, εσύ τι θα πεις? Εσύ με ποιον είσαι? Εγώ λέει δεν θα τα βάλω με την κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση δεν ήθελε καθόλου. Εξαναγκάστηκαν από τη δημοτική αρχή, από τη λαϊκή συσπήρωση, το συντονιστικό των φορέων, τους κατοίκους και τους αγώνες μας. Θα συνεχίσουμε. Πάμε και δίπλα παραδίπλα λίγο να περπατήσουμε νοερά. Πάμε δίπλα να περπατήσουμε λίγο νοερά, να πάμε λίγο την πόλη μας. Δίπλα ακριβώς είναι η Μαρίνα. Και τι θέλουν να κάνουνε? Πού είναι αυτά τα, αυτό το παλικάρι? Τι θέλει να το κάνει? Λέει να σε έρθει ο επενδυτής. Και ο επενδυτής τι θα έρθει να κάνει στη Μαρίνα? Για μας στη Μαρίνα υπάρχουν οι βάρκες του Οπαθά, 50 τον αριθμό, που δεν πληρώνουνε και έχουν εκεί πέρα. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγάπη τους για τη θάλασσα, αλλά είναι άφραγγοι, δεν έχουν χρήματα. Εμείς πάμε και λέμε ότι ναι, να είσαι. Και λέμε όταν θα έρθει ο επενδυτής, τι θα κάνει? Θέλει την ιδιωτικοποίηση? Βγες να το πεις καθαρά και εξάστερα που το λέει, αλλά μασάμε και τη γλώσσα. Όταν πήγαμε εμείς στο Υπουργείο για να πάρουμε, όχι πολύ μακριά, πέρσι τον Αύγουστο, και πήγαμε εμείς με τους εκλεκτούς συναδέλφους εργαζόμενους του Δήμου, εκεί συναντήσαμε το Υπουργείο και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και όταν πήγαμε και λέμε ότι θέλουμε να πάρουμε χρηματοδότηση για τη Μαρίνα και παρουσιάσαμε το σχεδιασμό μας, με μία φωνή όλοι μαζί, τι δουλειά έχει ο Δήμος με τη Μαρίνα? Τη Μαρίνα ή ο επενδυτής? Λοιπόν, την επόμενη μέρα, άμα θα είναι αυτή, θα έχουμε τους επενδυτές. Πάμε όμως λίγο πιο πέρα, πάμε στο κάμπινγκ της Αγιάς. Τι όνειρο είχαν για το κάμπινγκ της Αγιάς ο κύριος Βόλης και οι όμοιοι του? Να έρθει ο Βερνίκος. Τι εστί Βερνίκος? Θα τα κάνει ωραία. Δεν βλέπετε ότι πώς παρουσιάζει στη βουλιαγμένη? Ναι, ωραία θα ήτανε. Όχι για τους πατρινούς ή για κάποιους από τους πατρινούς, γιατί αν έχεις χρήματα πας. Και δεν έχεις ανάγκη να έχεις και δίπλα με κάποιον που δεν έχει. Αλλά εμείς μιλάμε για το λαό και δεν μιλάμε μόνο για τους λίγους. Και άρα το κάμπινγκ που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, με ημερήσια κατασκήνωση, εκπαιδευτικό πάρκο για τις ανάγκες των παιδιών μας, χώρο αναψυχής για όλους μας, να περπατάμε, το έλος της Αγιάς. Ήρθε το υπερταμείο και του ξέφυγε του υπερταμείου. Ο ΙΜΕ ήρθε στην ΠΛΑΣ και τι ζητάει? Φέρτε το εδώ, εγώ θα το εκμεταλλευτώ, είναι χαρτοφυλάκιο. Χαρτοφυλάκιο η ΠΛΑΣ που τη χτίζουμε με κόπους, με προσπάθειες να παρέχουμε υπηρεσίες στους πατρινούς, σεβόμενοι την προσφορά τους στη ζωή, και που πηγαίνουμε εμείς κάθε λίγο και λιγάκι να συντηρήσουμε αυτόν τον χώρο, μιας και αυτοί δεν μπορούν να πάνε στο διάστημα, δεν μπορούν να πάνε τα μεγάλα ταξίδια. Τουλάχιστον στην πόλη μας δίπλα να πάμε να κολυμπήσουμε χωρίς να πληρώνουμε τον οφαλό μας. Να πάω παραπέρα, γιατί κρατήστε τα αυτά. Αυτά δεν είναι αυτή τη στιγμή μια κουβέντα, η πραγματικότητα. Ο Λαδόπουλος θα γίνει προκήρυξη σε λίγο για να γίνει διοικητήριο, εκπαιδευτικός χώρος, να γίνει το μουσικό σχολείο,
πολιτιστικός χώρος μια παιδική χαρά. Αν δεν είμαστε εμείς, να είστε σίγουροι, θα αλλάξει ο χαρακτήρας, διότι δεν θα υπάρχει φωνή υπεράσπισης των συμφερόντων να είναι αυτή η κατεύθυνση. Θα αλλάξει η κατεύθυνσή του. Να πάμε πιο πέρα λίγο από την άλλη μεριά και να πάμε στα σφαγεία. Τι θα γίνουν τα σφαγεία? Ό,τι ήσαν και πριν. Τα πήρε ο επενδυτής παλιότερα που ανακαινίστηκε. Και τι μας παρέδωσε? Κάρβουνο, καταστραμμένα τα πάντα. Το ξαναχτίσαμε. Γιατί το ξαναχτίσαμε όμως? Για να έρθει κάποιος κύριος έξυπνος και να πει μπράβο σας, είστε πολύ καλοί. Φτιάξτε τα εσείς και θα έρχομαι εγώ να τα πάρω και εγώ να κερδίζω και εσείς να παλεύετε να μου φτιάχνετε μετά να τα ξαναχτίζετε. Πήραμε 4 εκατομμύρια πριν από μερικούς μήνες για να λειτουργήσει εκεί 365 μέρες το χρόνο. Για να είναι ένας χώρος για τα παιδιά μας να μπορούν να πηγαίνουν και να απολαμβάνουν δημιουργικά πράγματα, να μην μένουν στη σύψη και την παρακμή, να ανοίγει το μάτι τους, το κεφάλι τους, να έχουμε παιδιά που θα μάθουν αύριο να διεκδικούν τα δίκαια τους. Τι άλλο έχουμε? Εδώ πριν συναντήθηκα με κάποιους εργαζόμενους από το καρναβαλικό συνεργείο μας πάνω. Θα υπάρχει καρναβαλικό συνεργείο την επόμενη μέρα? Αυτοί τι είναι? Αυτοί έρχονται, είναι σπόνσορες των ομίλων. Την επόμενη μέρα θα πούνε εσείς δεν κάνετε. Πάμε να φέρουμε για το καλό μας. Θα τα κάνουν πολύ ωραιότερα αυτοί που εμείς στολίζουμε όλη την πόλη χάρη σε αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά δεν θα είναι κατάλληλοι. Με χίλιες δυσκολίες, γιατί δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μονιμότητα των εργαζομένων, γιατί θα τους πάρουμε για 5 μήνες, για 8 μήνες, για 2 μήνες, για 3 μήνες. Απέναντι σε αυτούς που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις θα βγει ο κύριος Βόλης να σηκώσει ανάστημα, και γιατί τόσο καιρό δεν μιλάει? Ποιος θα το βγάλει το ανάστημα? Εμείς! Εμείς είμαστε η δύναμη που στεκόμαστε απέναντί τους. Να πάμε πιο πέρα να πούμε για τον πύρο παραπύρο. Ένα τεράστιο φράγμα το οποίο θέλαν να το φορτώσουν στους πατρινούς να πληρώνουν, γιατί οι έξυπνοι τι θα κάνουμε? Όταν λέει μα το ίδιο δεν είναι να το πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός με το Υπουργείο με το να το πληρώνουμε το νερό, τη λειτουργία του φράγματος και ο Δήμος, ξεχνούν κάτι. Όχι γιατί είναι αθώοι, είναι πονηρούλιδες. Και είναι και ιδιωτελείς μερικοί από αυτούς, γιατί εκεί γίνεται και διεύθυνση, εκεί βγάζουμε και προέδρους, έχουμε και άλλα πράγματα εκεί πάνω. Και λέμε λοιπόν, γιατί θα πρέπει ο πατραϊκός λαός να υπομειστεί την συντήρηση του φράγματος Πύρου Παραπύρου και τη λειτουργία του και να μην το έχει το Υπουργείο Υποδομών όπως το έχει μέχρι τώρα, γιατί ήμασταν εμείς? 30 εκατομμύρια κέρδισε ο πατραϊκός λαός από τη στάση μας. Και τους βάλαμε να πάρουν αυτή την απόφαση, γιατί έχουμε το δίκιο, έχουμε τη δύναμη, ξέρουμε να πολεμάμε και το πετύχαμε. Αυτή τι θα κάνανε? Θα βιάζαν τις τσέπες των πατρινών. Τα 30 εκατομμύρια που εξοικονομήσαμε γίνονται αυτά τα έργα που βλέπουμε, γιατί μέσα στη φτώχεια μας ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του πατραϊκού λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τα δημοτικά ακίνητα ανακαινίζονται σχεδόν όλα. Τι θα γίνει με αυτά? Ποιος θα τα διαχειριστεί άμα δεν έχουμε προσωπικό? Τα ανακαινίζουμε όλα, τα έχουμε όλα. Η βιβλιοθήκη μόνο που θα κάνουμε εδώ το ισόγειό της και θα πάνε η νεολαία μας να έχουμε και νεανική βιβλιοθήκη παράλληλα με τη βιβλιοθήκη την κλασική που είναι για μας τους μεγαλύτερους, τι θα έχει? Δεν θα έχουμε εργαζόμενους εκεί. Η πινακοθήκη που θα γίνει το παλιό δημαρχείο δεν θα έχει εργαζόμενους. Το παλιό νοσοκομείο από πάνω που θα το κάνουμε κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς και ξεκινούν τα έργα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μαζί με όλη την ανάπλαση. Με το μάτι θα λειτουργούν αυτά. Ο εργαζόμενοι τα έχουμε. Εμείς φωνάζουμε για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ο κύριος Βόλης πήρε είδηση τι γίνεται. Μίλησε ποτέ όλη αυτή την περίοδο για την αναγκαιότητα από το πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα οποία χτίζονται στην πόλη μας? Πήρε είδηση 4 χρόνια. Κιχ δεν βγάζουν. Μούγκα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πάω και σε ορισμένα, τελειώνουν σε λίγο. Πάμε για την πολιτική προστασία, που είναι και ένα θέμα σημαντικό, που δεν πρέπει να το κρατούμε χαμηλά, γιατί είναι η ζωή μας. Βλέπουμε τι έγινε στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Αντισεισμική προστασία, αντιπυρική προστασία, αντιπλημμυρική προστασία.
Τι μας δίνουν σαν ενίσχυση για να κρατήσουμε στην πόλη μας? 130.000 ευρώ. Με 130.000 ευρώ όλο τον χρόνο εμείς θα πάρουμε μέτρα και θα πάμε να τα φτιάξουμε? Τι κάνουμε όμως εμείς? Ναι, δώσαμε περισσότερα χρήματα από άλλες ανάγκες που έχει ο τόπος μας, αλλά δεν στεκόμαστε, τους λέμε φέρτε εδώ τα 67 εκατομμύρια. Γιατί? Για να έχουν οι άλλοι τα κέφια τους, δεν θα κάθεται ο πατραϊκός λαός να δέχεται την πίεση και την ανασφάλεια για όλα αυτά. Τα αθλητικά μας κέντρα θα παραμείνουν στον πατραϊκό λαό? Τα ονειρεύονται. Είναι φιλέτο, λέει, το Παπελοποννησιακών. Θα το πάρουνε, και τι έγινε? Θα πληρώνεις. Όλα πληρώνονται. Όλα δωρεάν, κύριε Πελετίδη. Μα ο πατραϊκός λαός, ο ελληνικός λαός πληρώνει άγρια φορολόγηση. Τα χρήματά μας ποιοι τα διαχειρίζονται? Φέρτε τα εδώ να κάνουμε το Παπελοποννησιακό και τα γήπεδά μας όπως τα έχει ανάγκη η νεολαία μας. Και γιατί θα το πάρει ο ιδιώτης? Και ποιος θα είναι ο κύριος Βόλης? Ας βγει να μας πει. Θα πει, εγώ ναι είμαι. Και γιατί δεν βγαίνεις να κάνεις καταγγελία της κυβέρνησής σου που δεν δίνει κάθε χρόνο τις 400.000 που είναι υποχρέωσή τους για να λειτουργούμε εμείς στο Παπελοποννησιακό? Γιατί δεν βγαίνεις να κάνεις καταγγελία? Γιατί δεν δίνουν ένα ευρώ στο Δήμο Πατρέων? Να πάω και κλείνουμε. Έχουμε και το κυκλοφοριακό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μιλάμε, ξεκίνησα στην αρχή και είπα ότι μία λέξη, ότι εμείς μας συνδέει και ένα άλλο γεγονός. Δεν περιγράφουμε. Μα διπλοπαρκάραμε. Μάλιστα, εμείς τι κάναμε στο κυκλοφοριακό? Είχαμε παρκόμετρα και βγήκαμε να πούμε ότι όχι, δεν είναι εισπρακτικός μηχανισμός το παρκόμετρο. Ο δημόσιος χώρος δεν νοικιάζεται. Τα παρκόμετρα παίζουν δύο ρόλους. Ο ένας ο ρόλος είναι να αυξάνει τα έσοδα του Δήμου για την κατεύθυνση που τη θέλουν, μιας και δεν διεκδικούν. Και το άλλο τι είναι? Εγώ είμαι γιατρός. Στο γραφείο μου είχα και δύο εργαζόμενους, τρεις. Και όταν χρειαζόταν να πάμε και υπήρχαν τα παρκόμετρα εκείνη την περίοδο, έλεγα στις εργαζόμενες μου, γιατί το κάνουν αυτό το παρκόμετρο? Ένα είναι το οικονομικό, πάμε παραπέρα, για να σκεφτούμε. Ο Πελετίδης είχε την ευχέρεια την οικονομική να πάει να πληρώσει το παρκόμετρο. Ποιος από τους εργαζόμενους είχε τη δυνατότητα να πληρώνει 4 ευρώ το πρωί και 4 ευρώ το απόγευμα για να πάει να κάνει? Άρα τι θα κάναμε? Θα διώχναμε και τους ενοχλητικούς. Θέλεις και εσύ να παρκάρεις? Εμείς ήρθαμε και με 30 λεπτά τις 2 ώρες συμβολικό ποσόν για να κάνουμε διαχείριση του δημόσιου χώρου. Και τι είπαμε? Εδώ θα μείνεις για 2 ώρες. Και τι άλλο είπαμε? Θα πας κάτω στην παραλιακή ζώνη. Κάναμε πάρκι δωρεάν 1.500 θέσεων που ο κύριος Βόλης τι λέει? Θα είναι φυλασσόμενα. Δεν είπε την άλλη λέξη. Δεν είπε την άλλη λέξη. Μάλλον την ξέχασε. Είναι κουτοπώνυρος. Είναι κουτοπώνυρος. Και κουτοπώνυροι δήμαρχοι δεν μπορούν να γίνουν σε αυτή την πόλη. Αυτοί λοιπόν οι κουτοπώνυροι που λένε ότι θα τα φυλάμε, δε το δωρεάν κάτω που ονειρεύονται κάποιοι, ονειρεύονται, θα πάμε κάτω, δεν θα βάλουμε πολλά χρήματα. 1-2 ευρώ την ώρα, το πουγγί θα γεμίζει και το πουγγί του εργαζόμενου θα διάζει. Και αλίμονο σου, αν είσαι φτωχός και δεν έχεις τα 5 και τα 10 ευρώ, να πας να πληρώνεις το πάρκι τους. 1.500 θέσεις, απ' την άλλη 250 στην πλατεία Νόρμαν από κάτω, στον ΟΣΕ, και με αυτοκίνητο δωρεάν να κάνει μετακίνηση. Και βγήκαμε και είπαμε στους συμπολίτες μας, μην παρκάρεις, μην διπλοπαρκάρεις. Πήγαινε κάτω, άσε το αυτοκίνητό σου. Αλλά γιατί βρήκαμε μία λύση? Η επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα ότι θα πρέπει να έχουμε συνδυασμένα μέσα μαζικής μετακίνησης. Ένα είναι ο προαστιακός και το άλλο είναι δημόσια αστική συγκοινωνία, η οποία πρέπει να είναι και δωρεάν, συχνή στο χρόνο, να είναι άνετα, να τα εμπιστευόμαστε, να μην περνούμε τα αυτοκίνητά μας, γιατί διαφορετικά θα έρθουν και θα μας μετρήσουν και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιατί δεν ξέρουν ποια είναι η λύση. Λέω για τους πονηρούλιδες, τι λένε? Το διοξείδιο του άνθρακα, η μόλυνση του περιβάλλοντος
Και ποια είναι η λύση για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και για το διοξίδιο του άνθρακα που πληρώνεται και προγράμματα να πάμε να τα μετρήσουμε? Γιατί δεν έχουμε δημόσια μέσα μαζικής μετακίνησης? Γιατί αυτά δεν προσφέρουν κερδοφορία στους ομίλους? Γιατί αυτά είναι κακό παράδειγμα? Αλλά μια τέτοια κοινωνία χρειαζόμαστε. Αυτές είναι οι ανάγκες μας. Αυτή πρέπει να είναι η πόλη μας. Και τότε λέμε, μα γιατί δεν είναι η Πάτρα σύγχρονη? Ναι, στις άλλες χώρες και πόλεις της Ευρώπης αυτά είναι λυμένα, γιατί ήσαν πιο μπροστά από μας. Μπορούμε εμείς να το κάνουμε? Βεβαίως μπορούμε. Τι χρειάζεται? Δύναμη η Δημοτική Αρχή, ώστε τη Δευτέρα να καθίσουμε εμείς στο σβέρκο τους και να απαιτούμε τα δίκια μας και να αφήσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που τους έπιασε ο καημός, ότι θα μας δώσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να τα δώσουν για να έχουμε δημόσια μέσα μαζικής μετακίνησης και να μην κάνουν πλάτες σε όσους ονειρεύονται την ανάγκη μας να την κάνουν κέρδος. Αγαπητές φίλες και φίλοι, την Κυριακή έχουμε εκλογές. Εδώ μιλήσαμε εμείς με την ψυχή μας και έχουμε πολλά να πούμε και είπαμε, και τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε. Όλοι, όλοι οι πόλοι, όσοι είναι από την εδώ πλευρά. Εμείς τι είπαμε? Η εδώ πλευρά ποιους έχει? Εργαζόμενους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, κτηνοτρόφους, όλους τους ανθρώπους που ιδρώνουνε. Απ' την άλλη πλευρά τα συμφέροντα. Αφήνουμε τα συμφέροντα και λέμε σε όλους τους πατρινούς, δεν μας χωρίζει τίποτα. Η κοινωνία μας είναι ταξική. Και όσοι θέλουν να μας μπερδεύουν με το ένα ή το άλλο, να ξέρουν ότι σε αυτόν τον δρόμο τα συμφέροντα αυτά τα δικά μας είναι δικά μας και μπορούμε να τα υπερασπίσουμε. Αργά ή γρήγορα, με τη συζήτηση, τον προβληματισμό, θα βρούμε τις αιτίες για τα προβλήματα. Το διέρη και βασίλευε των πονηρών κάποια στιγμή θα εξανεμιστεί. Δεν θα χασκογελούν αυτοί επειδή ο λαός μας δεν έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τους. Αυτός είναι ο δικός μας ο δρόμος. Σήμερα όπως εμείς αγωνιούμε για το τι θα είναι η Πάτρα, ένα λεπτό, η Πάτρα έχει δήμαρχο και θα έχουμε και δημοτική αρχή, τη Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά χρειάζεται τις λίγες ώρες που έμειναν να κινητοποιηθούμε, να βγούμε έξω και να φέρουμε το μήνυμα της νίκης αλλά και της αναγκαιότητας αυτή η Δημοτική Αρχή να συνεχίσει την επόμενη μέρα, γιατί είναι το συμφέρον των πολλών και είναι η δυστυχία των λίγων που να τους αφήσουμε εκεί στη γωνία τους. Όμως οι λίγοι, τι κάνουν σήμερα οι λίγοι? Κάθονται και περιμένουν τη δική μας αντίδραση. Τους είναι πολύ βαρύ, αγαπητές φίλες και φίλοι. Τρίτη θητεία στη Λαϊκή Συσπήρωση και στο περιθώριο αυτή δεν το ανέχονται και παίρνουν και αυτοί τα μέτρα τους. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Δεν έχουμε όμως τα ίδια όπλα μαζί τους. Δεν έχουμε τα ίδια. Εμείς έχουμε όπλο την ψυχή, την καρδιά, το μυαλό μας, το δίκιο. Αυτοί έχουν όμως τη δύναμη της εξουσίας, τη δύναμη του χρήματος, το ότι ελέγχουν τον κρατικό μηχανισμό, και αυτό δεν είναι λίγο. Αυτό είναι η τρομοκρατία που υπάρχει στο λαό μας και τους έχουμε πάνω στο σβέρκο μας. Άρα λοιπόν, απέναντί τους όλοι μαζί στείλουμε ένα μέτωπο, το μέτωπο της Πάτρας, του πατραϊκού λαού, ώστε τη Δευτέρα το χαμόγελο να έρθει σε όλα τα πρόσωπα του πατραϊκού λαού, αυτών οι οποίοι δρώνουν και χτίζουν την πόλη μας. Καλή νίκη!